Η πολύ καλή πορεία της υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος Ήπειρος 2014-2020 επιβεβαιώθηκε κατά την 5η Επιτροπή Παρακολούθησης που πραγματοποιήθηκε με την Προεδρία του Περιφερειάρχη Αλέξανδρου Καχρημάνη. Κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεων εκτιμήθηκε πως το επόμενο διάστημα θα πρέπει να εντατικοποιηθεί η συμβασιοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων έργων προκειμένου να διασφαλιστεί σε απόλυτο βαθμό το κλείσιμο του τρέχοντος επιχειρησιακού προγράμματος και για να υπάρχουν έργα γέφυρα για το νέο 2023-2027. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εστιάστηκε στον άξονα της επιχειρηματικότητας, ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη καινοτομίας, με την περιφέρεια Ηπείρου να παίρνει τα εύσημα για το βαθμό υλοποίησής του, καθώς είναι η πρώτη στην Ελλάδα που τον έχει ενεργοποιήσει σε τέτοιο βαθμό και αυτό μόνο με τις δικές της υπηρεσίες. Από όλα τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, εκπροσώπους Υπουργείων και Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκφράστηκε η απόλυτη ικανοποίηση για τη συνεργασία που υπάρχει με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας και για το σχεδιασμό που έχει γίνει. Στην εισήγησή του, αλλά και στο κλείσιμο της συνεδρίασης, ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης αναφέρθηκε σε γενικές γραμμές στην πορεία υλοποίησης του προγράμματος, εξαίροντας τη συνεργασία που υπάρχει με τους άλλους φορείς της Ηπείρου, ενώ αναφέρθηκε και στις νέες δράσεις και πρωτοβουλίες που σχεδιάζει η Περιφέρεια, στην καινοτομία, στην έρευνα, στον τουρισμό, στον πρωτογενή τομέα και άλλα με κεντρική κατεύθυνση, την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της Ηπείρου, προτάσσοντας την ποιότητα και όχι την ποσότητα. Από στελέχη Υπουργείων έγινε γενική αναφορά και στον επικείμενο σχεδιασμό του νέου ΕΣΠΑ 2023-2027, στο οποίο θα δοθεί επιπλέον βαρύτητα σε δράσεις καινοτομίας. Ο Περιφερειάρχης από την πλευρά του υπογράμμισε πως είναι απαραίτητο να υπάρξει περαιτέρω ενημέρωση για τα έργα υποδομών που θα μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν από το νέο πρόγραμμα. Στην αρχική εισήγησή του, ο Περιφερειάρχης μεταξύ άλλων ανέφερε: «Στους 9 μήνες που μεσολάβησαν από την προηγούμενη επιτροπή, έχουν γίνει σημαντικά βήματα, έχουν προωθηθεί δράσεις, αντιμετωπίστηκαν ζητήματα που έχουν να κάνουν με δημοπρατήσεις έργων. Δεν θέλω να μπω σε πολλές λεπτομέρειες οι οποίες θα αναλύσουν τα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης. Θα σταθώ σε ένα γενικότερο πλαίσιο που δείχνει τη γενικότερη πορεία του Περιφερειακού Προγράμματος και την αναπτυξιακή κατεύθυνση που θέλουμε να δώσουμε στην Ήπειρο. Μέχρι σήμερα έχει ενεργοποιηθεί το 87,6% του προγράμματος και οι αποφάσεις ένταξης ανέρχονται στο 75,4%. Είμαστε απόλυτα εντός των στόχων σε πρακτικό επίπεδο. Ένα σημαντικός αριθμός έργων και δράσεων είτε συνεχίζεται είτε ολοκληρώνεται. Ειδικότερα, βρίσκονται στο τελικό στάδιο τα δίκτυα αποχέτευσης και οι βιολογικοί καθαρισμοί στα παράλια της Ηπείρου. Παράλληλα, εντάχθηκαν προς κατασκευή έργα σε οικισμούς κατηγορίας Γ με εξαίρεση το καναλάκι που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΠΕΡΕΑ. Το επόμενο βήμα είναι να προχωρήσουμε στους οικισμούς κατηγορίας Δέλτα με τελικό στόχο να διασφαλίσουμε στο απόλυτο την προστασία του περιβάλλοντος από τη διαχείριση των αστικών λιμάτων. Έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία το εργοστάσιο επεξεργασίας στερεών αποβλήτων. Σε εξέλιξη βρίσκονται τα έργα αναστηλώσεων στα αρχαία θέατρα και γενικά το πρόγραμμα των πολιτιστικών διαδρομών. Υπάρχει μικρή καθυστέρηση στην παράκαμψη του αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης, που οφείλεται κυρίως σε γραφειοκρατικές διαδικασίες, στο στάδιο των απαλωτριώσεων και σε ζητήματα που αφορούν άλλα υποέργα στα οποία εμπλέκονται άλλες υπηρεσίες. Όσον αφορά την επιχειρηματικότητα, είμαστε η μόνη περιφέρεια στη χώρα που έχει ενεργοποιήσει το 97% του άξονα, εκδίδοντας μέχρι σήμερα 11 προσκλήσεις και έχοντας εντάξει ως τώρα 173 πράξεις. Είμαστε και η μόνη περιφέρεια που αξιοποιεί στο απόλυτο τους πόρους, που έχει δεσμεύσει στον άξονα αυτόν χωρίς να χρειάζεται να εκχωρήσει πόρους στο ΕΤΕΑΝ, από το οποίο παρόλα αυτά έχει αποσπάσει τη μερίδα του Λέοντος σε εντάξεις επενδυτικών σχεδίων στον τουρισμό. Στον τομέα των υποδομών μεταφορών, τις επόμενες μέρες υπογράφεται η σύμβαση για την Οδό Νιάρχου, ενώ μόλις τον περασμένο μήνα εκχωρήθηκε, αλλά δεν έχει υπογραφεί ακόμα η προγραμματική σύμβαση από το Υπουργείο Υποδομών, η αρμοδιότητα για την κατασκευή του έργου σύνδεσης της Ιόνιας Οδού με τη γέφυρα Καλογύρου. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη μη ωριμότητα ορισμένων άλλων έργων, οδήγησε στην απόφασή μας να μεταφέρουμε για φέτος ποσό 4,6 εκατομμυρίων ευρώ στον άξονα της υγείας, που έχουμε μεγάλη ζήτηση.
Δόμες πρόνοιας, αναγνωρίζοντας τη χρησιμότητά τους για τους πολίτες, παρατείναμε τη λειτουργία τους μέσα εξοικονόμησης πόρων. Χρηματοδοτούμε επίσης τη στόμη. Προωθούμε νέες δράσεις και συγκεκριμένα στον τομέα απασχόλησης των νέων επιστημόνων. Είμαστε έτοιμοι για το πρόγραμμα πλήρους αμοιβόμενης εργασιακής εμπειρίας πτυχιούχων ΑΕΗ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Λόγω και των εκλογών που μεσολάβησαν, η πρόσκληση αναμένεται να εκδοθεί μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Η Περιφέρεια Ηπείρου συμμετέχει ενεργά στη δεύτερη φάση του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων, διαθέτοντας από το επιχειρησιακό της πρόγραμμα 10 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, για την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στις 4 αστικές πόλεις της Ηπείρου, διαθέτει 5 εκατομμύρια ευρώ. Προετοιμάζουμε επίσης μία σειρά νέων δράσεων, όπως είναι η αξιοποίηση των ιαματικών λουτρών, μέσω ενός ολοκληρωμένου προγράμματος που θα στοχεύει στην ανάπτυξη των περιοχών στις οποίες λειτουργούν αυτά, όπως Πρέβεζα, Άρτα, Αμάραντο, Καβάσιλα, στην προώθηση τοπικών προϊόντων και στην ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών πρωτοβουλειών. Ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση του Υπουργείου, έχουμε κάνει ήδη μία προεργασία για πίνακες με έργα κυρίως υποδομών και αντιπλημμυρικών, που θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν για μελέτες εν ώψη της νέας προγραμματικής περίοδου 2021-2027. Όλα αυτά όμως είναι σε επίπεδο καταγραφής και για τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν και ιδίως για την εξειδίκευση των δράσεων κατά άξονα. Περιμένουμε και την ενημέρωση τη σημερινή που θα γίνει από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες και στη συνέχεια θα δρομολογήσουμε τις δικές μας ενέργειες. Συμπερασματικά, τόνισε ο κύριος Καχρημάνης, θέλω να τονίσω για ακόμη μια φορά πως με το επιχειρησιακό πρόγραμμα Ήπειρος 2014-2020 έχουν γίνει πολύ σημαντικές παρεμβάσεις σε όλους τους άξονες. Έχουν στηριχτεί και έχουν προσφερθεί υπηρεσίες σε χιλιάδες συμπολίτες. Τα πλήρη αποτελέσματα και η συνολική εκτίμηση του επιχειρησιακού προγράμματος θα γίνει αντιληπτή όταν ολοκληρωθούν και τα δεκάδες έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή και πρόκειται να ξεκινήσουν, όπως είναι και τα αντιπλημμυρικά, οι οδικές και αγροτικές υποδομές, η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων και των σχεδίων καινοτομίας. Το θετικό αποτέλεσμα τη μέχρι σήμερα υλοποίησης του προγράμματος είναι απόρρια της συνεργασίας που υπάρχει με όλους ανεξαιρέτους φορείς, με τον άριστο συντονισμό της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Ηπείρου. Τους ευχαριστώ όλους και τους καλώ να δείξουν το ίδιο πνεύμα και στο σχεδιασμό του νέου επιχειρησιακού προγράμματος, κατέληξε στην εισήγησή του ο κύριος Καχρημάνης.